Καλημέρα. Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Έτσι. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αρχές της πόλης, πανοσιολογιότατε, όλοι εσείς συμπατριώτες, άντρες και γυναίκες, εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα εγκαίνια της έκθεσης ιστορικών ντοκουμέντων στο σπίτι του Νίκου Μπελογιάννη. Χρειάστηκε η χώρα, η πολιτική ιστορία της και τα ανθρώπινα πάθη να διανύσουν πολλές δεκαετίες από την εκτέλεση του εμβληματικού ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ πριν φτάσει να γίνει πραγματικότητα με πρωτοβουλία και του Δήμου Ήλιδας ένα τόσο σημαντικό έργο για τη γενέτειρά του αλλά και για τη συλλογική μνήμη. Κοιτάζουμε κατάματα την ιστορία μας. Διδασκόμαστε, εμπνεώμαστε, τιμούμε όσους αφήσαν αδρό το αποτύπωμά τους. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση και την ανασύσταση της ιστορικής μνήμης. Γιατί θεωρούμε πως η προσπάθεια αυτή είναι μια διαχρονική καταξίωση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Εργαζόμαστε για να ενώνουμε και για να απομονώνονται τα διχαστικά κηρύγματα και να μην διαιωνίζονται τα εμφύλια πάθη. Εργαζόμαστε ταυτόχρονα για να είναι διαχρονικό το δίδαγμα ότι μόνο η ζωή με αγώνες και θυσίες έχει σημασία και αφήνει το ιστορικό της αποτύπωμα. Με γνώμονα τα παραπάνω, η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει και συμμετέχει σε πλήθος πρωτοβουλειών με ντοκουμέντα, εκδόσεις, συνέδρια, χορηγίες, όπως άλλωστε πρόσφατα έγινε και με την τοποθέτηση αναμνηστικής στήλης για τους Εβραίους βουλευτές συμπολίτες μας θύματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως επίσης και με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και βέβαια την τιμή σε όλες τις μαρτυρικές πόλεις που υπέστησαν τις θηριωδίες των ναζιστικών στρατευμάτων. Βλέπουμε κατάματα την ιστορία μας, μακριά από υποκριτικά μνημόσυνα, μακριά από ανέμπνευστα μαυσολία. Συγχαίρω από καρδιάς όσες και όσους, κόμματα, ερευνητικά κέντρα, φορείς, επιστήμονες, βεβαίως τις δημοτικές αρχές και ιδιαίτερα το φίλο και συμφοιτητή, τον Νίκο τον Μπελογιάννη, γιο του Νίκου Μπελογιάννη, που συνέβαλαν στην οργάνωση και την πραγματοποίηση της ιστορικής έκθεσης που στεγάζεται στο πατρογονικό της οικογένειας. Μια έκθεση που είμαι σίγουρος ότι θα τύχει μεγάλης επισκεψιμότητας και απόδοσης τιμών και σεβασμού από χιλιάδες συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα νέα παιδιά που θα θελήσουν να επικοινωνήσουν με τα μοναδικά τεκμήρια μνήμης για τη ζωή ενός αγωνιστή της αριστεράς, ενός στελέχους του ΚΚΕ που με το φρόνημα και το ήθος του παραμένουν υποδειγματικά, ακόμα και με το πνεύμα της αυτοθυσίας του. Νίκο, σε τιμάμε. Νίκο, σε ευχαριστούμε.